ενώθηκα στη μάχη που δίνεται κάθε χρόνο για την κατάσταση πυρκαγιών σε όλη την έκταση της χώρας μας και διαφυλάω στο με αυτόν τον τρόπο πολύτιμες και πολλές ανθρώπινες ζωές. Όπως γίνεται και στην πράξη άλλωστε, αρχικά γίνεται μια χαμηλή διέλευση για αναγνώριση του χώρου όπου θα αφαιθεί το πυροδυτικό υγρό ή το νερό που έχει πάρει, αναγνωρίζοντας στοιχεία ανέμου, μορφολογία της περιοχής αρχικά πριν επανατοποθετηθεί για την πυρόσβεσή του. Η επιβλητική σιλουέτα τους με την ιδιαίτερα ογκώδη κατασκευή τους οφείλεται στην αποστολή τους, καθώς αυτό επιβάλλει την απέτηση για πρόσληψη και μεταφορά πάνω από πυρκαγιές σημαντικής ποσότητας νερού, προκειμένου αυτές να καταπολεμηθούν. Έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν σε χαμηλές ταχύτητες, ακόμη και με ενάντια καιρικές συνθήκες ανέμου, όπως αυτές που επικρατούν πολλές φορές πάνω από πυρκαγιές, ενώ μπορούν να προσγειώνονται σε μικρά πεδία όπως σημείωσε από το προμέδιο, δρόμο και παιδεία. Εγκατάσβεση, όπως είπαμε, πυρκαγιών. Αισθητά αναβαθμισμένα σε σχέση με τον προκάτοχό τους, με πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό τους, τη δυνατότητα λήψης έως 5.400 λίτρων νερού σε 12 δευτερόλεπτα. Αυτό εξυπηρετεί την ταχεία μεταφορά σημαντικού όγκου νερού πάνω από πυρκαγιές, ελαχιστοποιώντας τον χρόνο για την κατάσβεσή του.